Άτομα ηλικίας έως 30 ετών, ανεμβολίαστα και χωρίς ιστορικό ταξιδιού, είναι οι 18 από τους 19 ασθενείς με τη μετάλλαξη Δέλτα που εντοπίζονται στην Κρήτη και συγκεκριμένα το Ηράκλειο, όπως επιβεβαιώνει ο Γιώργος Ουρβίνος, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού. Πάντως δεν έχουμε κρούσματα σε ξενοδοχείο υπαλλήλους, να το πω πολύ απλά, ως παράδειγμα, ή σε που βρέθηκαν στο Ηράκλειο. Το προφίλ που βλέπουμε φαίνεται να σταθεροποιείται σε αυτή τη φάση. Είναι νέα άτομα. Άρα, κύριε Σουρβίνο, έχουμε 19 χωρίς να έχουν έρθει από κάπου αυτά και έχουμε δεν γεμίσει. Δεν έχουν ιστορικό ταξιδιό, εκτός από έναν, ο οποίος σας είπα ότι έρχεται από το εξωτερικό, όντως. Άρα, τα υπόλοιπα δεν έχουν ιστορικό ταξιδιό. Ο καθηγητής ιολογίας επισημαίνει, μιλώντας στο ράδιο 984, την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού για όλο τον πληθυσμό και ιδίως στις νεαρότερες ηλικίες, με αυξημένη κινητικότητα, όπως οι φορείς της μετάλλαξης Δέλτα που εντοπίστηκαν ευτυχώς πριν από τη λήξη της καραντίνας, στην οποία μπήκαν όταν βρέθηκαν θετικοί σε COVID-19. Είναι ορφανά κρούσματα. Δεν έχουμε 19 ανεξάρτητα γεγονότα. Δηλαδή, το εργαστήριό μας κινήθηκε γρήγορα. Και κινήθηκε γρήγορα σε συνδυασμό με τον ΕΟΔΗ και τις υπηρεσίες που κάνουν την εθνηλάτηση. Όταν είχαμε τα πρώτα αποτελέσματά μας, ενημερώσαμε πάρα πολύ έγκαιρα και αντίστοιχα γρήγορα έγινε η εθνηλάτηση των πρώτων επαφών. Αυτό, το πρώτο κρουσμάτων, συγγνώμη. Αυτό οδήγησε γρήγορα σε εθνηλάτηση επαφών. Και αυτό έχει δώσει σαν αποτέλεσμα αυτόν τον αριθμό που βλέπουμε 19. Δεν είναι λοιπόν 19 μεμονωμένα γεγονότα, αλλά έχουν σχέση μεταξύ τους. Υπάρχουν λοιπόν μικρότερες ομάδες, όπου η σχέση είναι είτε οικογενειακή, είτε σε χώρους εργασίας, είτε μιλάμε για νέους που βρέθηκαν, ας πούμε, σε ίδια συνάθρηση. Πόσες επαφές βρήκατε από τους 19? Μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 3 ή 4 εστίες, αν τις ονομάσουμε, πηγές. Την ανάγκη επιτάχυνσης του εμβολιασμού με ορίζοντα την τουριστική περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη, επεσήμανε από το Ηράκλειο και η Φόφη Γεννηματά. Μία είναι η λύση για την αντιμετώπιση του ιού και των μεταλλάξεών του. Ο μαζικός εμβολιασμός. Και δυστυχώς είμαστε ακόμα πίσω. Ο Γιώργος Σουρβίνος επισημαίνει ακόμη ότι υπό το φόβο της εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα, η χρήση μάσκας θα πρέπει να διατηρηθεί ως μέτρο σε χώρους συγχρονισμού. Η μη χρήση μάσκας σε δημόσιο χώρο έχει την έννοια ότι όταν, ας πούμε, περπατάει κανείς σε ένα πάρκο μόνος ή σε ένα δρόμο και είναι μόνος του, δεν έχει νόημα να φοράει μάσκα. Όταν όμως βρεθεί σε μια περιοχή με υψηλό συνωστισμό, ας πούμε στο εμπορικό κέντρο του Ηρακλείου, φανταστούμε, εκεί είναι περιοχή που χρειάζεται μάσκα.